Προσυνέβηκε το βράδυ του Σαββάτου, 30 λεπτά μετά τις 7 το βράδυ του Σαββάτου. 13χρονη βρισκόταν στην τουριστική περιοχή Γερμαζόγια. Είχε, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, καταναλώσει ένα ολόκληρο μπουκάλι βότκα. Αρχικά την εντόπισε 16χρονος φίλος της Ομοφριέ, ο οποίος την παρέλαβε με σκοπό να την μεταφέρει στο σπίτι της. Τον δρόμο για το σπίτι, 13χρονη υποθύμησε Ομοφριέ, ενημερώθηκε αμέσως η μητέρα της από την Ρωσία, η οποία διαμένει μόνιμα στην Κύπρο μαζί με την ανήλικη κόρη της. Αμέσως ειδοποιήθηκε και ασθενοφόρο ιδιωτικής κλινικής, όπου την παρέλαβε, οδηγήθηκε στην ιδιωτική κλινική, αλλά εξαιτίας της κρισιμότητας της καταστασής της, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε πάθει οξία μέση, όπως χαρακτηριστικά μας το ανέφερα, μεταφέρθηκε στο εντατική μονάδα παιδών του Μακάριου Νοσοκομείου Λευκοσίας. Είχε ο Νουφρύ πέσει για αρκετές ώρες σε κόμμα. Ευτυχώς το κορίτσι συνήλθε από χθες το μέρη. Η κατάσταση της υγείας της είναι εκτός κινδύνου και είναι σταθερή. Ναι. Σήμερα αναμενόνται από τους μέλη του ΤΕΛΕΜΕΣΟΥ να λάβουν οπτικό αγροφορμένη κατάθεση από την 13χρονη, καθώς οι γιατροί φαίνεται να τους το επέτρεψαν. Αυτό που διερευνά η αστυνομία Νουφρύ είναι από πού προμηθεύτηκε η ανήλικη μαθήτρια το ένα μπουκάλι βότκα, το οποίο κατανάλωσε το βράδυ του Σαββάτου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φαίνεται πως το προμηθεύτηκε από συγκεκριμένο περίπτερο της περιοχής. Αρχούν πολλές πηγές, Στέλλα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έλεγχος από περίπτερο, από μαγαζί. Θα μπορούσαν να ήταν διάφοροι τόποι, αλλά όπως μας αναφέρεις εσύ, έχουν καταλήξει ότι είναι από περίπτερο, μάλλον που το αγοράσε. Αυτό φαίνεται, Ονοφρία, αυτό φαίνεται να καταλήγουν και αυτό είναι και το θέμα που διερευνά η αστυνομία, καθώς έχει πωληθεί μια μπουκάλα βότκα σε ανήλικη μαθήτρια. Ναι, μάλιστα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ακόμη και ο έλεγχος που θα πρέπει να γίνεται για το θέμα της πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά καμία απολύτως απάντηση στο ποιος ελέγχει τελικά, τι πουλούνε, σε ποιους πουλούνε και σε ποια επίπεδα βρίσκεται ακριβώς η προσπάθεια για απάταξη αυτού του φαινομένου της πώλησης αλκοόλ σε ανήλικα πρόσωπα. Και παρά το γεγονός ότι πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε και τη δηλητηρίαση 16χρονου από τους Τρούλους, ο οποίος επίσης επιβίωσε και πάλι από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Φωνή όντως εν διαιρήμο. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλλα. Θα το δούμε το θέμα εκτεταμένα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε όμως